Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πορεία των ερευνών που έχουν διαταχθεί για τα γεγονότα των Χανίων εξετάστηκε σε σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Στη σύσκεψη πήραν επίσης μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κανελόπουλος και οι Υπουργοί Εθνικής Αμήνης κ. Βαρβιτσιώτης, Δημόσιας Τάξης κ. Βασιλιάδης και Επιθεμάτων Κρήτης κ. Κεφαλογιάννης. Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στα Χανιά την περασμένη Δευτέρα έγινε προμελετημένη απόπειρα κατάληψης αλλά και εμπρισμού του κτηρίου της νομαρχίας από διαδηλωτές. Οι πολίτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουν δικαιώματα. Ένα δεν μπορούν να κάνουν, να καταλύουν το κράτος και να ζημιώνουν το λαό. Η κυβέρνηση θα προασπίσει την ένωμη τάξη και καταλήψεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Και κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα ότι παρόμοια γεγονότα δεν θα επαναληφθούν. Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσαν οι διαδηλωτές, ο Πρωθυπουργός είπε ότι εκτός των άλλων καταστροφών κάηκαν πολύτιμες δικογραφίες που αφορούν στα ναρκωτικά και Ισπανίου περιεχομένου βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Η δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός, θα επιβάλλει κυρώσεις. Τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στο ρόλο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μετά την ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο το μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι προτεραιότητα έχει η ελληνική αστυνομία και είπε ότι αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού και η αγορά σύγχρονων μέσων που θα βοηθήσουν το έργο της καλύτερης αστυνόμευσης. Τόνισε επίσης ότι συζητήθηκαν τα θέματα της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών και η προστασία του κράτους. Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τρομοκρατίας αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες από ενέργειες όπως οι καταλήψεις και η παρακόλληση της συγκοινωνίας από διαδηλωτές. Αναφέρθηκε επίσης στα τροχαία ατυχήματα. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης διαστρέφει την πραγματικότητα αφού τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι τα θλιβερά επεισόδια που προκλήθηκαν οφείλονται στην βάναυση επίθεση των ΜΑΤ και στην αυταρχική στάση του νομάρχη Χανίων. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση ειρηνικών διαδηλώσεων με βία οδηγεί τον τόπο σε μια φάση που δεν μπορεί να ονομαστεί αληθινή δημοκρατία. Ο συνασπισμός με απόψινή του ανακοίνωση υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός παραποιεί την πραγματικότητα σχετικά με τους υπεύθυνους για τα γεγονότα των Χανίων και ότι επιδίδεται σε κηρύγματα αυταρχικής πυγμής. Ο συνασπισμός αναφέρει επίσης ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να πνίξει το κίνημα κατά των βάσεων και την κοινωνική διαμαρτυρία απέναντι στην πολιτική της. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βύρον Πολύδωρας στις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του συνασπισμού, τονίζει ότι τα θλιβερά γεγονότα των Χανίων και οι διαπιστώσεις είναι δυστυχώς έτσι όπως τα εξέθεσε ο Πρωθυπουργός. Το μόνο που μένει, συνεχίζει ο κ. Πολύδωρας, τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για το συνασπισμό, είναι να απαντήσουν εάν δέχονται ως μέσο πολιτικής δράσης τις βίαιες καταλήψεις και τους εμπρισμούς. Διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης αρχίζει από αύριο η κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό συζητήθηκε το απόγευμα σε σύσκεψη υπουργών υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μετά τη σύσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πάρει αποφάσεις αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους φορείς και τα κόμματα στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι όμως με λύπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει διάθεση για σοβαρό διάλογο. Δεν μπορεί να υποστηρίζεται ότι δεν θα πρέπει να θυγούν τα κεκτημένα. Μα αν δεν θυγούν τα κεκτημένα, ας βρουν να πληρώσουν τα χρήματα αυτοί που το λένε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την πολιτική της, η οποία είναι γνωστή. Το ερώτημα όμως είναι, είπε, πώς θα σώσουμε τα ταμεία και τις συντάξεις αν δεν ληφθούν μέτρα. Ελεύθερα διαμορφώνονται από την Τετάρτη οι τιμές σε είδη που δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον τιμάριθμο. Όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Υπουργός Εμπορίου κ. Ξαρχάς, παραμένει ωστόσο στη διατίμηση το έτοιμο μπετόν για να μην επιβαρυνθούν οι οικοδομές. Ακόμη από την 1η Αυγούστου καταργείται ο ενιαίος τιμοκατάλογος των κουρίων και κομμωτηρίων. Φαίνεται πως θύματα στην άσφαλτο δεν θρυνούμε μόνο κατά τη διάρκεια των εξόδων από τα μεγάλα αστικά κέντρα τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις καθημερινές. Έτσι λοιπόν, 10 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίων ατυχημάτων από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη έως και αυτή την ώρα βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στο γεράκι Ιστιαίας. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στη Νεάπολη Λακωνίας, στο Χρυσοβέργη Μεσολογγίου και στη Γαυρολίμνη Ναυπακτίας. Ήφεση τέλος παρουσιάζει το μέτωπο της φωτιάς στην κοινότητα Θόλοποταμιάς στοιχείο.
Ανασκόπηση όλου του φάσματος των Έλληνο-Σοβιετικών σχέσεων έκαναν το πρωί ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα, Ανατόλη Σλιούσαρ. Στη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης κ. Σεβαρνάτζε θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Με απολογίες κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα στο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το Ιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι. Ο κατηγορούμενος κ. Σάβας Κοσμίδης παραδέχθηκε ότι συνέταξε δύο ψευδείς βεβαιώσεις. Ο κ. Δημοσθένης Δελχανίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή του στην υπόθεση της συγκάλυψης και ο πρώην πρόεδρος της ΣΥΤΚΟ κ. Σούλης Αποστολόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες για πλαστογραφία και νόθευση των βιβλίων του Λιμεναρχείου Καβάλας και επέριψε τις ευθύνες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Υποστήριξε ακόμη ότι την επίμαχη περίοδο βρισκόταν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η απολογία του κ. Αποστολόπουλου θα συνεχιστεί το πρωί. Οριστική είναι η απόφαση της κυβέρνησης για την απόλυση των 559 δημοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση έργου που είχαν προσληφθεί στην ΕΡΤ από το δεύτερο εξάμηνο του 1988. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Προεδρίας κ. Εύερτ στην αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ που τον επισκέφθηκε. Στο μεταξύ, οι έκτακτοι δημοσιογράφοι και διοικητικοί υπάλληλοι της ΕΡΤ, σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της ΕΤ 2, υπογράμμισαν μεταξύ άλλων ότι η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση με την απόλυση των εκτάκτων θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενημέρωσης. Οι έκτακτοι της ΕΡΤ έχουν ζητήσει ήδη την παρέμβαση του αρμοδίου γραφείου της ΕΟΚ, ενώ πρόκειται να προσφύγουν και στην ελληνική δικαιοσύνη. Στη συνέλευση παρέστησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του Συνασπισμού και των Οικολόγων, καθώς και δημοσιογραφικών οργανώσεων. 69 έργα για τον έλεγχο της διάθεσης των απορριμμάτων θα εκτελεστούν σε δήμους και κοινότητες όλης της χώρας με απόφαση που πήρε ο Υπουργός Εσωτερικών. Λεπτομέρειες από την Άννα Κωνσταντακάκη. Πρόγραμμα διαχώρησης των απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 3,8 δισεκατομμυρίων δραχμών κατήρτισε το Υπουργείο Εσωτερικών με την ελπίδα να ελεγχθεί η διάθεση των απορριμμάτων, να αποτραπεί η σοβαρότατη μορφή ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και να προληφθούν οι πυρκαγιές που προκαλούνται από την ανάφλεξη των σκουπιδιών. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία νέων χωματερών και την κατασκευή έργων υποδομής, τη διαμόρφωση και οργάνωση των υφιστάμενων χώρων και την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Από τα 69 έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, 27 είναι νέα διαφόρων δήμων κοινοτήτων και αναπτυξιακών συνδέσμων. Για την εφαρμογή του, εφέτος θα διατεθούν πιστώσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δραχμών, ενώ τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης και τα επιμέρους περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα συμμετέχουν με τη μορφή δωρεάν επιχορηγήσεων με ποσοστό περίπου 60% στη χρηματοδότηση των διαφόρων έργων. Εξωτερικές ειδήσεις. Στη Λιβερία, στρατιώτες πιστοί στον πρόεδρο Σάμιουελ Ντόου εξετέλεσαν σήμερα εμψυχρό 600 άτομα, κυρίως γυναίκες και παιδιά, μέσα σε εκκλησία. Οι μάχες στην αφρικανική αυτή χώρα συνεχίζονται και μεταξύ των δύο ανταρκτικών οργανώσεων. Η πρωτεύουσα του Trinidad, Port of Spain, έχει καλυφθεί από σύννεφα καπνού, καθώς η ανταλλαγή πυρών πυροβολικού ανάμεσα στους στρατιώτες και τους μουσουλμάνους πραξικοπηματίες συνεχίζεται. Σκληρές μάχες συνεχίζονται κοντά στο κοινοβούλιο και το φλεγόμενο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού. Ανεπιβεβαίωτη παραμένει η πληροφορία για συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και στασιαστών για τον τερματισμό των μαχών. Η Βρετανική αστυνομία είναι σίγουρη πλέον ότι η έκρηξη βόμβας από την οποία σκοτώθηκε ο συντηρητικός βουλευτής Ιαν Γκάου είναι έργο του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού ΙΡΑ. Από την έρευνα της αστυνομίας συμπεραίνεται ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του βουλευτή, το οποίο βρισκόταν στον γκαράζ του σπιτιού του. Ο φωνευτής ήταν πρώην υπουργός, νυν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Βόρεια Ιρλανδία και πολέμιος του ΙΡΑ. Αύριο θα συναντηθούν τελικά στην τζέντα της Σαουδικής Αραβίας οι αντιπροσωπείες από το Ιράκ και το Κουβέιτ για να συζητήσουν για την πρόσφατη διάνεξή τους. Αύριο επίσης αρχίζει στο Κάιρο η Ισλαμική διάσκεψη με κύριο θέμα την αντιδικία μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας για την ασφάλεια των ιερών τόπων όπως η Μέκα και η Μεδίνα. Η Τουρκία κατάφερε να συμπεριλάβει στις συζητήσεις της διάσκεψης το Κυπριακό καθώς και το θέμα των μουσουλμανικών μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη και τη Βουλγαρία.
Νέα εσωτερικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Σοβιετικός Πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Οι αγρότες απειλούν να σταματήσουν την παράδοση των προϊόντων τους στους κρατικούς οργανισμούς και δηλώνουν ότι θα τα διαθέσουν μόνοι τους στην αγορά για να ορθοποδήσουν οικονομικά. Η εφημερίδα Πράβδα αναφέρει στο σημερινό της Φίλο ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον σοβαρή έλλειψη τροφίμων. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Αντώνη Λάλο. Καλησπέρα σας. Σιγά σιγά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εξασθενούν και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, ενώ ταυτόχρονα περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε τώρα το χάρτη με τα συστήματα στην επιφάνεια, όπου βλέπουμε να υπάρχει ακόμα ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια με τις χαμηλές της Ανατολικής Μεσογείου που δίνει και το βορειαδάκι στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, σήμερα Τρίτη προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς στα δυτικά, μέτρη μέχρι ισχυρή στα ανατολικά και τοπικά την ημέρα στα νοτιοανατολικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα κυμανθεί στα δυτικά Ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 19 μέχρι 36 βαθμούς, στα βόρεια Ηπειρωτικά από 17 μέχρι 33, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 21 μέχρι 35 και στο Αιγαίο από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται λιακάδα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική μέτρη και την ημέρα τοπικά μέχρι ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και εδώ ήλιο με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Τη Δετάρτη σε όλη τη χώρα προβλέπεται και πάλι σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς στα δυτικά, μέτρη στα ανατολικά και τοπικά στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως ισχυρή. Όσον αφορά τη θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική χώρα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.